Ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Και να πω δύο-τρία πράγματα πριν από την συζήτηση των θεμάτων της σημερινής διάταξης, που έχω υποχρέωση να τα μεταφέρω σε εσάς. Και αυτό γιατί στην πρώτη συνεδρίαση στην οποία έχω και να προεδρεύω, θα ήθελα κυρίως δύο θέματα να ξεκαθαριστούν απόλυτα, ώστε οι εργασίες του σώματος αυτού να είναι όσο γίνεται καλύτερες. Και παράλληλα, γιατί και όλοι το αντιλαμβανόμαστε, περνάμε μια δύσκολη περίοδο μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης που δεν πλήττει μόνο την χώρα μας, αλλά και όλη την Ευρώπη, και που τα αποτελέσματά της, που φέρνονται ακόμα και στο νησί μας, που εξαρτάται οικονομικά κυρίως από τον τουρισμό, ο καθένας τα ερμηνεύει κατά το δοκού και όπως εκείνος τα αντιλαμβάνεται, και βεβαίως από αυτό το γεγονός τα ερμηνεύει και ανάλογα. Θα πρέπει λοιπόν στην συνεδρίαση την πρώτη με τη δική μου παρουσία να ξεκαθαρίζουμε το ρόλο του ενιαίου φορέα του Δήμου. Και το δεύτερο, που έχει πάρει μία έκταση ιδιαίτερα σοβαρή και σχετίζεται αλλά και αφορά το σύνολο των τουριστικών επιχειρήσεών μας, είναι να αποσαφηνίσουμε και να εξηγήσουμε τα θέματα που σχετίζονται με τις εταιρείες χαμηλού κόστους, αφού εκεί τον τελευταίο καιρό, εξαιτίας των γεγονότων και της οικονομικής κρίσης, εστιάζεται η προσοχή όλων μας. Στο πρώτο θέμα του ρόλου του ενιαίου φορέα τουρισμού, θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι είναι ένα εργαλείο, όπως είναι και πολλά άλλα εργαλεία φορέων και ατόμων, που συμβάλλουν με τις δραστηριότητές τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του νησιού. Όμως, και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, ο μοναδικός τοπικός φορέας που καθορίζει, υποστηρίζει και εποπτεύει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του νησιού στα πλαίσια και στα περιθώρια του συντάγματος και των νόμων είναι η αυτοδιοίκηση, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή, που έχουν την νομιμοποίηση της λαϊκής ετοιμιγορίας και εξουσίας. Είναι γνωστή και άρα δεν αναλύω περισσότερο, ίσως σε κάποια άλλη συνεδρίαση να το κάνουμε. Η οικονομική και η αναπτυξιακή στόχη του Δήμου, που κατατέθηκαν από τη Δημοτική Αρχή προεκλογικά, αλλά και αναπτύχθηκαν με απόλυτη σαφήνεια μετεκλογικά, μέσω των διαδικασιών του Δημοτικού Συμβουλίου, των Επιτροπών Διαβούλευσης και των συναντήσεων, των συχνών και τακτικών συναντήσεων που έχει κάνει η τομής του Δήμου και η Δημοτική Αρχή με τους φορείς του τόπου. Αφορούν το σύνολο της ανάπτυξης του νησιού μας, από τη γεωργία μέχρι τις υπηρεσίες και τις οικοδομές και από την χωροταξία μέχρι τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Είναι επίσης γνωστός ο ρόλος του ενιαίου φορέα τουρισμού, που εστιάζεται, και το ξέρουμε όλοι, στην προβολή και την διαφήμιση της κόκκινης νησίρου, για την οποία ο συνάδελφός μου, ο Γιάννης Ομπαραλής, ως πρώην πρόεδρος, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα, έχει αναπτύξει σημαντικές δράσεις και τους ευχαριστώ. Στο θέμα των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους, είναι γνωστή η θέση της Δημοτικής Αρχής στον τομέα των χερσαίων, των θαλασσίων και των αεροπορικών συμβουλίων,
τις οποίες θεωρούμε καθοριστικά εργαλεία ανάπτυξης με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, της αναθέρμανσης της οικονομίας, της αναζωογόνησης των οικογενειακών επιχειρήσεων και της δικαιότερης κατανομής του παραγόμενου πλούτου. Και ενώ είναι γνωστή αυτή η θέση και η έμπρακτη απόφαση της Δημοτικής Αρχής να υποστηρίξει οικονομικά την διαφήμιση της ΚΟΜ μέσω αυτών των εταιριών αμυλικών τους, ο Δήμος κατηγορείται ότι δεν υπογράφει σχετικές συμβάσεις όταν από πουθενά και από καμιά απόφαση οργάνου, είτε του Δήμου, είτε του ενιαίου φορέα, προκύπτει ότι αναλήφθηκε στο παρελθόν η ευθύνη της ανάθεσης έργου διαφήμισης και της υπογραφής σχετικού συμβολέου πλην της τριετούς προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ενιαίου φορέα και του επιμελητηρίου που υπογράφηκε πριν από 1,5 χρόνο. Αυτό που γνώριζε η Δημοτική Αρχή ήταν η συμφωνία και η συμμετοχή του Δήμου στο κόστος της διαφήμισης με συμβόλαια που θα υπέγραφε ο εταίρος μας στην τριετή προγραμματική σύμβαση που ήταν η ΔΕΤΑΠ του επιμελητηρίου και του δωδεκανίσμου. Αυτό γνωρίζαμε μέχρι την ημέρα στις 8 Μαΐου που με μία επιστολή της ενδιαφερόμενης εταιρείας κληθήκαμε να υπογράψουμε εντός της ημέρας μία σύμβαση ως Δήμος. Οφείλω να πω προς κάθε κατεύθυνση ότι τις συμβάσεις που υπογράφει ο συγκεκριμένος Δήμαρχος τις συνάπτει με καλοπροαίρετους και καλόπιστους εταίρους. Αλλά και πέραν από αυτό, οφείλει ο Δήμαρχος, επειδή δεν εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του, αλλά και το δημόσιο συμφέρον, να διαφυλάξει το περιεχόμενο της σύμβασης και τα αποτελέσματά της με καθαρές διαδικασίες, καθαρούς όρους, καθαρά δικαιώματα και καθαρές υποχρεώσεις των συμβαλωμένων, που θα αναφέρονται, και το αντιλαμβάνεστε όλοι, ρητά στην σύμβαση. Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε τον τελευταίο καιρό και αυτό απαιτούμε στις μέχρι σήμερα επίπονες συζητήσεις, θα έλεγα καθημερινές, με τις εταιρείες χαμηλού κόστου. Ελπίζω και εύχομαι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, αφού, και το επαναλαμβάνω ακόμη μία φορά, θεωρούμε ότι ο Δήμος οφείλει, πρέπει να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση της ενίσχυσης των αεροπορικών, θαλασσίων και χερσαίων σημειωνιών προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και κυρίως προς την αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ των οικογενειακών επιχειρήσεων. Στόχοι και αρχές που ξεκάθαρα τις καθορίσαμε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου μας. Πέρα των επιγόντων θεμάτων της σημερινής συνεδρίασης, θα ήθελα να σας μεταφέρω την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να προτείνει την αλλαγή της οργάνωσης και της λειτουργίας του ενιαίου φορέα, με εισήγηση που θα σας δοθεί τις προσεχείς ημέρες, θα σας αποστολή να δοθεί, ώστε τα όργανα που εκπροσωπείτε να συμμετάσχουν με τις δικές τους παρατηρήσεις και με σκοπό αυτό το εργαλείο, το ιδιαίτερα σημαντικό για τον τόπο μας, που δημιουργήθηκε πριν από 30 ολόκληρα χρόνια από έναν δήμαρχο που δεν είναι σχετικός με τον τουρισμό και δεν υπολείπεται μέσα από μια διεκδίκηση του Δήμου της ΚΟΟ, πρώτου Δήμου στη χώρα, όχι απλά να συνεργαστεί με τον τότε ΕΟΤ που ήταν ανύπαρκτο στην ΚΟΟ, αλλά να πάρει αρμοδιότητες και ευθύνες από τον ΕΟΤ. Με σκοπό λοιπόν αυτός ο φορέας, στον οποίο χαίρομαι γιατί συμμετέχουν όργανα και φορείς ιδιαίτερα σημαντικοί για την ανάπτυξη του τόπου, να συμμετάσχουν με πιο παραγωγικό τρόπο και με πιο σοβαρή
και υπεύθυνη δραστηριότητα στον τομέα που αφορά το ρόλο του φορέα και που είναι η προβολή και η διαφήμιση σε όλες του τις εκφάσεις. Ενημερωτικά ήθελα να σας πω ότι ο συνάδελφος που έχει αντικαταστήσει τον, θα αντικαταστήσει τον κύριο Κυριμάτο, ο κύριος Σκοπάρης, ανέλαβε με δική μου ευθύνη την διαβούλευση και τη συνεργασία με την Ρώσικη Πρεσβεία, ώστε στο προσεχές Διοικητικό Συμβούλιο να έχουμε μια τεκμηριωμένη θέση στο επίπεδο των συνεργασιών του Δήμου της ΧΟ, σε όλο το επίπεδο των συνεργασιών, με την επίσημη κυβέρνηση της Ρωσίας, αφού πολλές από τις δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν, από φορείς ξεχωριστά, από τα άτομα ξεχωριστά, αλλά και από τον φορέα, ήταν προς την κατεύθυνση ενίσχυσης αυτού του τουριστικού ρεύματος από τη Ρωσία και τις πρώην σοβιετικές χώρες προς την ΚΟΠ. Αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, έτσι με απόλυτο και καθαρό τρόπο, για να ξέρουμε ο καθένας προς τα πού πάει, τι θέλει και τι θέλει να κάνει. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι, ορίστε για να το δώσετε. Είχα σκοπό να τοποθετηθώ στα θέματα που έχουμε για σήμερα, αλλά δεν μπορώ να μην λάβω υπόψη την εισήγησή σας και οφείλω, όπως θα λέω εγώ τα πράγματα, να βάλω μερικά πράγματα στη θέση τους. Γιατί αν ερχόμουν για πρώτη φορά, θα νόμιζα ότι τώρα ξεκινούσαν τα πάντα. Τι λέω λοιπόν. Ξεκινήθηκε ο Δήμαρχος λέγοντας ότι δεν γνωρίζαμε ή γνωρίζαμε ότι αυτά γίνανε μέχρι τώρα κλπ. Λοιπόν. Κακώς αποποίηση των ευθυνών, γιατί προσωπικά, σαν Γιάννης και ως παράταξη, σας βάλαμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο από πέρσι τον Αύγουστο το θέμα της Ryanair. Επιτακτικά, που μάλιστα δέχτηκε και εχμές κλπ. Λοιπόν. Η μόνιμη διαβεβαίωση ήταν, η δική σας ήταν ότι όλα βαίνουν καλώς, παρακολουθούμε το θέμα, επιλέξει και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, μας λέγατε, θα σας δώσουμε αναλύσεις. Πάνω από 30 Δημοτικά Συμβούλια γίνανε από τότε, πάνω από 30, και δεν το φέρατε ως Δήμαρχος ούτε μια φορά. Άρα θα επιτρέψετε να πω ότι δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητα για εσάς, πέρα από αυτά που ακούσαμε σήμερα. Το βάζω στο τραπέζι εδώ για να ακουστεί, για να ξέρουμε τι γίνεται. Το δεύτερο θέμα είναι, μπήκατε πάλι χρησιμοποιώντας λέξεις θεωρούμε. Εδώ δεν είμαστε για το τι θεωρούμε, κύριε Δήμαρχε. Έχουμε κουραστεί να μπαίνουμε σε αναλύσεις, ευχές, θεωρίες. Εδώ είναι όργανο επιτελικό. Καλά κάνετε και βάλετε αυτά που βάλατε. Αν διαφωνείτε σε αυτά που έβαλα, να τοποθετηθείτε στη διαφωνία σας. Είστε δήμαρχος εδώ και 1,5 χρόνο και ξεκινάτε τη νέα σας θητεία ως πρόεδρος πια του ενίου φορέα με το θεωρώ. Έπρεπε να είχαμε σήμερα πρόταση συγκεκριμένη σε μερικά θέματα. Καλές και αιχμές που αφήνετε για άλλους, καλά και θέματα που βάζετε πολιτικά γενικά. Να ξεκαθαρίσουμε το ρόλο, μας είπα, και πέστε μας τη διαφωνία σας. Ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να μην ξέρετε. Ο κόσμος βοχά, σας τα βάλουμε επίσημα θέμα και επειδή με προκαλείτε. Εσείς δεν είστε ως Δήμαρχος και πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ξεχάσετε πέρυσι τον Νοέμβριο που συγκληθήκατε εκτάκτως. Οι πέντε δήμαρχοι και εσείς, παρουσία του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα που προέκυψε και αν θα εκπροσωπηθούμε ή όχι στις διεργασίες της Ryanair στην Ιρλανδία, ποια ήταν η απόφαση που πήρατε με δική σας εισήγηση, να μην πάει κανείς. Δηλαδή, ναι, μεν γνωρίζετε το θέμα, είπατε και πήραμε εμείς απόφαση στους ενέργειες φορές, αν δεν κάνω λάθος, να στείλουμε στον συνάδελφο του μηνά. Αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν γνωρίζετε, ότι δεν ξέρετε. Σε απλά δύο παραδείγματα, θα τη συνεχίσουμε μέχρι το πρωί.